είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Καλημέρα σας, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τους ακροατές. Να είστε καλά. Να είστε κι εσείς γερός και να μας πείτε τώρα πώς μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τι έγινε? Αφήσαμε την ξεκούρασή μας μετά από τόσα χρόνια στο στρατό για να τρέχουμε για ευρωεκλογές. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχω ισχυρή πολιτική άποψη, δεν ήθελα ποτέ όσο ήμουν εν ενεργεία να ασχοληθώ με πολιτικά κόμματα. Μάλιστα είχα και μία, αν θέλετε, απέχθεια προς την κομματοκρατία που γενικώς επικρατούσε. Με τα κοινά ασχολήθηκα διότι πριν από 4 χρόνια εξελέγην πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Χρηματικών Στρατού και είχα επαφή με τα θέματα των συναδέλφων αποστράτων, γενικώς και με τον κόσμο και αυτή, ας την πούμε, κοινωνική, παύλα, διεκδικητική στάση απέναντι στα διάφορα θέματα που μας απασχολούσαν. Τώρα ξαφνικά δέχτηκα αυτή την πρόταση από τον πρόεδρο του κόμματος, του κυρίου, του κινήματος, του κυρίου Νατσιού. Θεώρησα ότι επειδή ακριβώς οι άνθρωποι της Νίκης είναι καθαροί, ωραίοι, αυτά που πρεσβεύουν με αντιπροσωπεύουν, θεώρησα ότι μπορώ να συμβάλλω και εγώ στο γενικότερο όραμα της Νίκης και αυτό είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Πρώτον, να πω λιγάκι έτσι και για το βιογραφικό, γιατί αξίζει τον κόπο να το ακούσουν και οι φίλες και οι φίλοι, ότι αποστρατευθήκατε το 2011 ως αντιστράτηγος. Σας απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου διοικητού της 98 ΑΠΤΕ Μεραρχίας Αρχιπελάγους και στη συνέχεια διατελέσατε και διαλέκτης της Σχολής Εθνικής Αμήνης και Σχολής Πολέμου του Στρατού Ξηράς, αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσεως και οϊκάς στρατηγέ μου βλέπω, έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι. Και υπηρετήσατε και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη, στην Βιέννη. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Και διοικητής στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Καλά τώρα. Δύο χρόνια εξαιρετικά που μου έδωσαν την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τους ευέλπιδες μας και να γεμίσει η ψυχή μου από το μεγαλείο της νεότητάς μας, το νέον μας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, στρατηγέ μου, είναι ότι κατέχετε δίπλωμα in computer και master στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Essex. Είστε απόφοιτος σχολής αμήνης του ΝΑΤΟ στη Ρώμη και του Κέντρου Διπλωματικών Στρατηγικών Σπουδών της Γαλλίας. Γαλλικά δεν ξέρω, οπότε να μην το προφέρω γιατί θα γελάσει κόσμος. Οπότε, εντάξει. Και συνιδρυτής εταιρείας ιστορικών μελετών και ανάδειξης της σημασίας των πεδίων μαχών ανά την Ελλάδα. Εντάξει. Φτάνει, στρατηγέ, φτάνει, τι άλλο να πούμε εμείς. Εντάξει. Την κλείσαμε τη συνέντευξη για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την έκθεση μέρους του βιογραφικού. Η αλήθεια είναι ότι ο στρατό, οι καταδρομές και ο στρατός μας γαλβάνωσαν, μας έκανε τους ανθρώπους που είμαστε σήμερα, μας μόρφωσαν, μας κληραγώγησαν. Χρωστώ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο στρατό Ξηράς. Και όλη αυτή η εμπειρία και η γνώση, ξέρετε, και από την εκπαίδευση και από την ζωή στο στρατό, αλλά και από τη διεθνής εμπειρία, και αυτή ήταν εξαιρετική εμπειρία, τόσο στην υπηρεσία στον ΟΑΣΕ, όσο και στο διακλαδικό στρατηγείο του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και στη Ρώμη. Τίθεται αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία των συμπολιτών. Να σας πω τώρα. Την ψήφο τους νομίζω ότι θα κάνω πάρα πολύ καλά. Να σας τιμήσουν, γιατί να μην σας τιμήσουν, και να σας τιμήσουν και να σας υπερτιμήσουν κιόλας, αλλά γιατί το αξίζετε, βλέπω εδώ. Αλλά θέλω έτσι, χρησιμοποιώντας με την καλή έννοια τις ιδιότητές σας, να σας ρωτήσω κάτι και ως μέλος του ΕΛΙΣΜΕ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Ήθελα να σας ρωτήσω, στρατηγέ, και με όλη την εμπειρία την οποία διαθέτετε, και πραγματικά τα ερωτήματα είναι πολλά, οι ακροάτριες και οι ακροατές εδώ απορούν πόσο χρονών είναι ο στρατηγός επιτέλους. Εγώ ήθελα... Ναι. Γεννήθηκα το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Νέος είναι, παιδιά, το 56 είναι ο άνθρωπος. Τι να λέμε, δηλαδή είναι 67 χρονών είστε, στρατηγέ, γερός να είστε. Αλλά αν μου επιτρέπετε, νιώθω ως έβελπης. Έβελπης, τι θα νιώθετε, έβελπης. αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, και με την ιδιότητα αυτή του μέλους, δηλαδή του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, πώς το πηγαίνει η Ελλάδα με την Τουρκία ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα και τι βλέπετε εσείς ότι...
μάλλον έρχεται σε βραχή χρονικό διάστημα ανάμεσα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Πάρα πολύ καλά. Αυτή την περίοδο βλέπουμε μία προσέγγιση μεταξύ του κύριου Ερντογάν και του κύριου Πρωθυπουργού μας. Ναι. Θεωρώ ότι μπορεί να έχει κάποια θετικά αυτή η προσέγγιση σε δευτερεύοντα θέματα καθημερινότητος, αλλά από την άλλη πλευρά συγγνώμη, γίνεται με όρους που δεν είναι υπέρ μας. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Από χρόνια η Τουρκία προσπαθούσε να μας φέρει σε συζήτηση, σε ένα τραπέζι συζητήσεων, που θα την κάνουμε μόνοι μας. Δηλαδή ήθελε να μας βγάλει από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το πλαίσιο της στήριξης που είχαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Και να το κουβεντιάσουμε, λέγανε, μεταξύ μας, να αφήσουμε τους άλλους έξω. Δηλαδή στην πράξη, να αφήσουμε τα ισχυρά διπλωματικά στηρίγματα που είχαμε με κόπο δημιουργήσει. Ναι. Ένα δεύτερο, μας έλεγε, ας αφήσουμε έξω το βαρύδι, επιτρέψτε μου την έκφραση σε εισαγωγικά, της Κύπρου. Ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Έβαζε λοιπόν αυτούς τους δύο όρους για να κουβεντιάσουμε και εμείς πήγαμε και κουβεντιάζουμε. Και γιατί κουβεντιάζουμε εμείς? Εμείς τι κουβεντιάζουμε ακριβώς? Μπράβο. Δηλαδή εμείς κουβεντιάζουμε διεκδικήσεις της απέναντι πλευράς. Τι κουβεντιάζουμε εμείς? Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι συζητούμε θέματα δευτερεύοντα, θέματα που θα μας δημιουργήσουν μια καθημερινή ηρεμία. Ναι. Πάνω στην ηρεμία που έχουμε, αν θέλετε τον όρο, εξαγοράσει αυτόν τον ένα χρόνο, εμείς έχουμε δώσει ένα τεράστιο συγχωροχάρτη στην Τουρκία. Στην πράξη έχουμε πει σε όλους αυτούς που αντιτίθενται στην Τουρκία, στην Ευρώπη και στην Αμερική, ότι ξαφνικά όλα πάνε καλά. Και ξαφνικά η Τουρκία παζαρεύει να πάρει τώρα τα F-16. Δηλαδή με τη διακήρυξη... χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, είναι ήρεμα τα πράγματα επειδή ξαφνικά δεν πετάνε πάνω από το Αιγαίο. Δηλαδή με τη διακήρυξη των Αθηνών εμείς τους ξεπλύναμε, τους βάλαμε στην κολυμπήθρα του Σιλουάν. Δηλαδή θα μας κοιτάνε κάποιοι στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο και θα μας λένε γιατί μας τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια. Άκου. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που λέω, δεν είναι λογικό. Πολύ λογικό. Και να σας πάρα πω πολύ και λογικό. Κάτι. Ωραία, εξαγοράσαμε μια πρόσκαιρη ηρεμή. Τι γίνεται με την ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας, της εδαφικής κυριαρχίας? Οι Τούρκοι το τελευταίο διάστημα μας λένε ότι δεν έχουμε κυριαρχία με ανόητα επιχειρήματα, αλλά μας λένε δεν έχετε κυριαρχία στα νησιά. Δηλαδή μιλούσαν για βραχονησίδες και τώρα μιλάνε για τη Μυτιλίνη, την πατρίδα μου, τη Χίο, τη Σάμο, ότι δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Ένα. Δεύτερον, αμφισβητούν κυριαρχία, μιλάμε. Αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή μας λένε, αν κάνετε το νόμιμο δικαίωμα σας στα 12 ναυτικά μίλια, θα σας κάνουμε πόλεμο. Μα και εμείς συζητάμε. Και εμείς έχουμε βάλει την ουρά κατά τα σκέλια. Δηλαδή, να σας πω κάτι, στρατηγέ, συγγνώμη. ΑΟΣ με τη Λιβύη. Ξέρετε πόσες φορές αναρωτηθήκαμε, έχουμε αναρωτηθεί. Καλά, γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Με τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας διαχρονικά, που δεν έχουμε να σημειώσουμε και καμιά σπουδαία επιτυχία, νιώσαμε λίγο ασφαλέστεροι την προηγούμενη τετραετία της σημερινής κυβέρνησης με υπουργό εξωτερικών Δένδια. Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές αναρωτηθήκαμε, οι στρατιωτικοί δεν αντιδρούν, δεν μιλούν, δεν φεύγουν για τα σπίτια τους? Δηλαδή, κοιτάξτε, ξέρετε πόσες φορές αναρωτηθήκαμε τι κάνει η στρατιωτική ηγεσία σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που γίνονται, υποτιθέμενους σχεδιασμούς εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας? Ναι. Καταρχάς επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και το τρίτο θέμα, το σοβαρό που έλεγα προηγουμένως. Παρακαλώ. Και είναι η εισβολή και η κατοχή των 2/5, του 1/3 αν θέλετε, του κυπριακού εδάφους. Δηλαδή έχουμε δύο ευρωπαϊκά κράτη που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απειλούνται ή κατέχονται από την Τουρκία. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα βάζεις κάτω από το χαρτί. Και τώρα τελευταία ακούμε και
Το ακούσαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό και από αναλυτές που επεξηγούν τις προθέσεις του κύριου Πρωθυπουργού, ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σε επιχειρηματικό επίπεδο και να αφήσουμε τα θέματα της ιδιοκτησίας. Μα ούτως ή άλλως υπάρχει συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματιών. Ξέρετε, απλά πράγματα. Ναι. Συγγνώμη, θα δημιουργήσουμε μια joint venture, ξέρω, μια επιχειρηματική δράση που θα κάνει κάτι οτιδήποτε στο Αιγαίο ή οπουδήποτε άλλο. Μάλιστα. Σε ποιον θα πληρώνει φόρο? Από ποιον θα πάρει άδεια για να λειτουργήσει μέσα στην ελληνική επικράτεια? Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Σωστός. Δηλαδή, σωστός. Δεν μπορεί να μας παρουσιάζουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Για να έρθω τώρα και στο δεύτερο ερώτημα. Παρακαλώ. Αυτό για την ηγεσία της στρατιωτικής. Θα πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, ναι, ότι η στρατιωτική ηγεσία και οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, εκ του νόμου και του συντάγματος, και πολύ σωστά είναι έτσι τα πράγματα, ναι, ακολουθούν την πολιτική που χαράσει η εκλεγμένη κυβέρνηση. Είμαι σίγουρος ότι στο περιθώριο του συμβολευτικού τους ρόλου, ναι, δίνουν τις εισηγήσεις τους στην πολιτική ηγεσία. Τις λαμβάνουν υπόψη, θέλετε να πείτε. Λένε αυτό που πρέπει να πούνε, ναι, ναι, κάνουν τις εισηγήσεις για τα τεχνικά θέματα, ναι, αλλά από εκεί και πέρα ο υπεύθυνος και για τη χάραξη της πολιτικής, αλλά ακόμα αν θέλετε και για την χάραξη της στρατιωτικής πολιτικής, της αμυντικής πολιτικής, είναι, ναι, πολιτική ηγεσία, δεν είναι στρατιωτική ηγεσία. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, η αρχηγή των γενικών επιτελείων, ναι, είναι τεχνικά όργανα. Μάλιστα. Δεν χαράσουν πολιτική πάνω στην άμυνα, μάλιστα, ή στις διεθνείς. Άρα είναι τώρα εκτελεστικά όργανα, εντάξει. Μα, ναι, μα, ναι, αυτός, ναι, είναι ο ρόλος, ναι, που τους δίνει η πολιτεία. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και επίσης πάνω στα θέματά τους να συμβουλεύουν την πολιτική ηγεσία. Είμαι σίγουρος ότι σε όλα τα τεχνικά θέματα η στρατιωτική ηγεσία κάνει τη δουλειά της. Mm-hmm, mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα η πολιτική ηγεσία ας έχει την σοφροσύνη και τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά να καταλαβαίνει τι τους λένε οι στρατιωτικοί ηγέτες. Και ξέρετε κάτι, mm-hmm, οι στρατιωτικοί έχουν μια ευρύτατη και βαθιά εκπαίδευση από πολύ νωρίς στα στρατιωτικά σχολεία με όλα τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις, την αμυντική πολιτική, σωστό, τα τεχνικά στοιχεία, σωστό, αυτών των θεμάτων, ναι, είναι ιδιαίτερα μορφωμένα άτομα και μπορούν και να συμβουλεύσουν, μπορούν και να πράξουν ανάλογα με τις πολιτικές οδηγίες και να εκπροσωπήσουν, αν θέλετε, την ελληνική πολιτεία σε διεθνή φόρα. Ναι. Ίσως είναι πολύ πιο κατάλληλοι από άλλους συμπολίτες μας που είναι εξειδικευμένοι σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, στρατηγέ. Λοιπόν, είμαστε βέβαιοι. Τώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Περιμένουμε να κάνει. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το οποίο προέκυψε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα πλέον βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, έστω και αν κάποιοι θέλουν να το σκεπάσουν. Πάνω από 50.000 ΕΠΟΠ βρίσκονται επί ξύλου κρεμάμενοι. Και μάλιστα δεν ξέρω αν προγραμματίζεται και ακόμα και η απόλυσή τους. Ναι. Και πρόκειται για τον επαγγελματικό μας στρατό, το κομμάτι του επαγγελματικού στρατού τώρα. Αυτό ακριβώς. Θα μιλήσω ξεκάθαρα, ξέρετε, και χωρίς να θέλω να κολακεύσω, ναι, τα παιδιά. Παιδιά τώρα, τι παιδιά είναι. Μεγάλωσαν. Και παππούδες. Ναι, μεγαλώσανε τα παιδιά, ναι. Τους συναδέλφους, τέλος πάντων, τους ΕΠΟΠ, τους ΕΜΠ, όλο αυτόν τον κόσμο. Η ελληνική πολιτεία, χαράσοντας αυτό που θα λέγαμε την πολιτική πάνω στις προσλήψεις του στρατιωτικού προσωπικού, ναι, δεν φέρθηκε σωστά. Δεν φέρθηκε σωστά από τεχνικής απόψεως, από στρατιωτικής απόψεως, δεν φέρθηκε σωστά από κοινωνικής και επαγγελματικής απόψεως πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Η όλη νομοθεσία, ξέρετε, της ελληνικής πολιτείας που αφορά το επαγγελματικό προσωπικό έρχεται να το εξισώσει ή προσπαθεί να το εξισώσει με τα υπόλοιπα επαγγέλματα, εργασιακά δικαιώματα κτλ. Αγνοώντας, όχι το ξέρει, αλλά θέλει να αγνοεί τις ιδιαιτερότητες του στρατεύματος. Και γίνομαι συγκεκριμένο. Ναι. Έχει την αίσθηση οποιοδήποτε συμπολίτης μας ότι είναι δυνατόν ένας στρατιωτικός να έχει το ίδιο εργασιακό καθεστώς
με οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο, δηλαδή να πάρει σύνταξη στα 65. Όχι, είναι δυνατόν ένας αρχιλοχίας, ο οποίος είναι στην ηλικία μου, παππούς, πατέρας και τα λοιπά, να εκτελεί τα καθήκοντα του αρχιλοχίας στο στρατό? Μάλιστα. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά. Και η πολιτεία τα αγνόησε όταν έδωσε το δικαίωμα εργασίας αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο στράτευμα. Ναι. Και τώρα τους λέει θα πρέπει να πάτε στα 65. Τους θέτει όριο ηλικία στο βαθμό. Ναι. Άρα τους λέει, α, τώρα δεν μπορείτε να είσαστε εξωγότα, θα προστατευτείτε νωρίτερα. Μα τους λέει, στα 50 θα φύγετε, στα 62 θα συνταξιοδοτηθείτε. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Δηλαδή, είναι συμπεριφορά αυτή προς αυτά τα παλικάρια? Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ότι δεν μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι σε αυτό το κομμάτι του επαγγελματία στρατιώτη? Και δεν μιλάω, ξέρετε, για τον στρατιωτικό της σχολής Ευελπίδων, ο οποίος εξελίσσεται σε μια καριέρα, έχει μια, και είναι και λίγοι, ναι, και σιγά σιγά υπάρχει φυσιολογική απομείωση και κάποιος θα φτάσει τέλος πάντων αρχηγό διατά. Ναι. Τα παιδιά αποτελούν τον κορμό του ελληνικού στρατού. Σωστή. Είναι δυνατόν, και γερνούν, πώς να το κάνουν? Είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, ανθρώπους, επαγγελματίες, χαμηλόβαθμους, όχι συνταγματάρχες και στρατηγούς, χαμηλόβαθμους, στο βαθμό του επιλογία του αρχηλοχία του αντιφασιστού? Αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά, δεν συμβαίνουν σε κανένα στρατό. Δεν μπορεί η πολιτεία να αντιμετωπίζει τον επαγγελματία στρατιωτικό με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι όπως όλοι οι άλλοι επαγγελματίες. Τι πρέπει να γίνει? Εφόσον η νομοθεσία επιβάλλει στους ανθρώπους αυτούς να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, ναι, θα πρέπει να τους εξασφαλίσει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Ξεκάθαρα. Και από εδώ και πέρα οι προσλήψεις να θέτουν περιορισμούς στους χρόνους στους οποίους οι άνθρωποι αυτοί θα παραμείνουν στο στρατό, ναι, εξασφαλίζοντας όμως τη δυνατότητά τους να μεταπηδήσουν ενωρίς και όσο η ηλικία τους το επιτρέπει. Μπράβο. Σε άλλους επαγγελματικούς χώρους συναφείς, όπου μπορούν ασχέτως ηλικίας, ναι, να αναπτύξουν επαγγελματική δράση, οικογενειακή. Όπως γίνεται με τους πιλότους μας. Όπως γίνεται με τους πιλότους μας. Ναι, σωστά. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Δεν, ναι, μπορεί να αντιμετωπίζεται έτσι ο στρατός. Και ξαφνικά σπάει τώρα αυτό το πρόβλημα και τι θα γίνει? Ναι, τι θα γίνει? Όχι, είναι πολλές οικογένειες, στρατηγέ. Είναι... Που ήμουν αμέραρχος, ναι, και ήταν εξαιρετικά παιδιά. Κάνανε θαυμάσια στρατιωτική δουλειά. Δεν μπορεί να τους αντιμετωπίζουμε έτσι. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί αυτή τη στιγμή πάνω από 50.000 οικογένειες. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να πω ότι οι 12.000 βρίσκονται στον Εύρο. Δηλαδή 12.000 θα φύγουν από εδώ, από τον Εύρο. Και στα νησιά. Πώς θα αναπληρωθούν και στα νησιά? Και πότε? Ξέρετε, δεν είναι μόνο η αναπλήρωση. Είναι και το κοινωνικό θέμα. Βεβαίως. Που δημιουργείται με αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή θα τον αποστρατεύσεις τον άλλον 55 χρόνων, 58 χρόνων, τι θα, και με μειωμένη σύνταξη, δηλαδή τι περιμένεις να κάνει? Δηλαδή πώς η πολιτεία αυτή την πικρή, αυτή την αίσθηση προδοσίας θα την αντιμετωπίσει? Αίσθηση προδοσίας, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Αίσθηση προδοσίας. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε τα επόμενα χρόνια? Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις, μπορούν να διορθωθούν τα πράγματα, αρκεί λιγάκι να τα δούνε με μια ευρύτητα που να καλύπτει και την επαγγελματική στρατιωτική προσέγγιση, αλλά και την κοινωνική διάσταση του θέματος. Επειδή μου δώσατε την ευκαιρία, ναι, μου επιτρέπετε και παρακαλώ, ένα άλλο σχόλιο, παρακαλώ, που αφορά αυτό που θα λέγαμε τους αξιωματικούς καριέρας, αυτούς που βγαίνουν από τη σχολή Ευελπίδων. Ναι. Πολλά από αυτά τα παιδιά, λόγω ακριβώς του τρόπου με τον οποίο αμείβονται και της γενικότερης συμπεριφοράς, αυτή, ναι, τη στιγμή παρετούνται και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό περισσότερο στο στρατό και στο ναυτικό. Ναι. Είναι γιατί? Διότι η ελεύθερη αγορά δημιουργεί έξω ελκυστικότερες εργασιακές προτάσεις. Και τα παιδιά δεν μπορεί να είναι λοχαγοί. Τους είχα ευέλπιδες πριν από 15 χρόνια, 11-12 ναι, χρόνια. Ναι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι λοχαγή ταγματάρχη με 1.280 ευρώ και ωράριο νύχτα-μέρα μέσα στις μονάδες. Έρχεται η αγορά με ελκυστικότερες προτάσεις και τα παιδιά παρετούνται και φεύγουν. Α. Αυτή η αθέμαξη επαγγελματικού στρατιωτικού προσωπικού υψηλών προδιαγραφών
δεν αναπληρώνεται, ξέρετε. Έχετε. Και η πολιτεία πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτό το θέμα σοβαρά και να το αντιμετωπίσει με μέτρα που αυτοί ξέρουν. Ένα από τα ισχυρότερα μέτρα θα είναι το οικονομικό. Ο στρατιωτικός δεν είναι όπως όλες οι υπόλοιπες. Έχετε δίκιο. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω. Όχι, όχι, έχετε καμία, δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Καμία. Έχετε δηλαδή, δίκιο. Πότε θα τα κάνουμε αυτά? Χρόνια. Για κάποια από αυτά φωνάζαμε όταν ήμασταν και εν ενεργεία. Για όνομα του Θεού, φτάσαμε το 2024 και γυρνάμε γύρω-γύρω, ας πούμε, από την ουρά μας. Συγγνώμη γιατί έχουμε ακριβώς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Στρατηγέ μου, είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Πραγματικά έτσι θέλω να το καταθέσω, γιατί βλέπω έναν άνθρωπο με υψηλότατο πνευματικό, εκπαιδευτικό επίπεδο. Με έναν άνθρωπο μπορεί να αναπτύξεις τα οποιαδήποτε στοιχεία διαλόγου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω με μεγάλη χαρά. Από καρδιάς, στρατηγέ. Να εγώ είστε γερός. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ακροατές. Να είστε καλά. Να. Το ευχαριστήθηκαν και αυτοί. Το ευχαριστήθηκαν και αυτοί, πραγματικά. Να εκφράσω αυτές τις σκέψεις. Να είστε γερός. Καλά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε Αμήν. Καλά. Να είστε καλά. Με τη βοήθεια των συμπολιτών μας θα πετύχουμε. Αμήν.